Γεια σας από digitallife.gr. Μπροστά μου έχω το κουτί του Nokia N9. Αισθάνομαι πολύ τυχερός γι' αυτό, γιατί είμαι από τους πρώτους στον κόσμο που παίρνουν ένα commercial κομμάτι Nokia N9 για δοκιμή. Να πούμε ότι η συσκευή, όπως βλέπετε, είναι έτοιμη για κυκλοφορία. Παρ' όλα αυτά δεν έχει το final λογισμικό. Θα κυκλοφορήσει στη χώρα μας δυστυχώς περί τα μέσα με τέλη Νοέμβρη. Στο εξωτερικό θα βγει νωρίτερα περί τα μέσα Οκτώβρη. Η συσκευή θα κοστίζει για την έκδοση με τα 16 GB, από ό,τι μας έχουν πει, 500 με 550 ευρώ, και για την έκδοση με τα 64 γύρω στα 120 με 130 ευρώ παραπάνω. Όπως μπορείτε να δείτε και εδώ, η συσκευασία του είναι αρκετά μικρή, μπορείτε να δείτε σε σχέση με το χέρι μου. Made in Finland λοιπόν γράφει έξω. Αυτό είναι το κινητό σε μαύρο χρώμα, το 16 μάλιστα. Έχει εδώ πέρα ένα μοχλό, το τραβάμε έξω για να βγει η συσκευή. Βλέπετε λοιπόν εδώ το κινητό τηλέφωνο. Βγάζουμε τη συσκευή, την αφήνουμε για λίγο στην άκρη. Άι λοιπόν, για το information προφανώς. Θα το δούμε μετά τι άλλο έχει. Έχει το φορτιστή λευκό, εντυπωσιακό για να κάνει αντίθεση. Είναι λευκό στο μαύρο, είναι πάρα πολύ μικρός. Εδώ είναι η υποδοχή για USB. Για να μπαίνει το αντίστοιχο καλώδιο. Να και το καλώδιο. Τα ακουστικά του λοιπόν. Αυτά είναι ότι έχει η συσκευασία, το περιεχόμενό της. Βλέπω ένα κείμενο εδώ πέρα. Τώρα δεν φαίνεται καλά. Να δούμε τι γράφει από περιέργεια. Μιλάει στα αγγλικά λοιπόν και λέει tweet tweet. A little bird told us lay that 44% of unwanted phones lie around lay. Unused in cupboards where they could be properly into one of our 50,000 collection points and turned into shiny new things. Ουσιαστικά αυτό που μας λέει είναι, μας παραπέμπει μάλλον, να ανακυκλώσουμε τα παλιά μας κινητά τηλέφωνα εφόσον έχουμε αποκτήσει ένα καινούριο όπως τον E9. Γράφει και άλλο κείμενο και αναφέρει ότι θα μπορεί κάποιος να ανακυκλώσει ακόμα και αυτή τη συσκευασία. Είναι ήδη ανακυκλούμενο, αλλά μπορεί να την ανακυκλώσει. Και μάλιστα μας παραπέμπει να πάμε στο site, στο nokia.com/environment, προκειμένου να γράψουμε την άποψή μας για αυτή τους την κίνηση. Πολύ ωραίο λοιπόν αυτό από την Nokia. Να δούμε τι άλλο έχει εδώ μέσα η συσκευασία, τα χαρτάκια. Προφανώς το Quick Guide, ναι, αυτό είναι για τον τρόπο που θα κάνουμε την πρώτη ενεργοποίηση της συσκευής. Charge the battery λοιπόν, πως να βάλεις τη SIM στο εσωτερικό, keys and part, applications, events. Το δεύτερο χαρτάκι να δούμε τι είναι, είναι product and safety information, έχει ένα μικρό manual λοιπόν. Πάμε λοιπόν στη συσκευή να τη δούμε, είναι το Nokia λοιπόν τον E9 σε μαύρο χρώμα. Ναι, είναι αυτό το εντυπωσιακό κομμάτι κινητού που έχουμε ξαναδεί. Μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι ωραία φτιαγμένο, όπως μπορείτε να δείτε, είναι από ένα κομμάτι, δεν έχει αποσπόμενα μέρη. Μόνο στο πάνω μέρος του εδώ που είναι η υποδοχή για την εισαγωγή της κάρτας SIM, να το δούμε και σε λίγο. Έχει κάμερα στο κάτω σημείο της οθόνης, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό σε τηλέφωνο. Το γυαλί που την καλύπτει βγαίνει προς τα έξω, αυτό είναι επίφοβο για να το γδάρει κάποιος. Παρ' όλα αυτά η Nokia λέει ότι είναι Gorilla Glass και δύσκολα φέρνεται. Το ίδιο και το Polycarbonate που το καλύπτει. Car-sized λοιπόν ο φακός με LED flash. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι τρομερά κατασκευασμένο, έχει πολύ ωραία υφή. Τρία πλήκτρα μόνο στην πρόσωψη, προφανώς είναι για την ενεργοποίηση του κινητού, θα το κάνουμε και αργότερα. Και για την αυξομοίωση της έντασης του ήχου. Να δοκιμάσουμε λοιπόν να το ανοίξουμε, να το άνοιξε το καπάκι εδώ. Εδώ μπορείτε να δείτε είναι το micro USB υποδοχή και αυτή προφανώς είναι υποδοχή για τη SIM. Να πούμε επίσης ότι αυτό μετά το iPhone είναι το δεύτερο κινητό στον κόσμο που χρησιμοποιεί υποδοχή micro SIM. Να το εδώ μπορείτε να το δείτε ξεκάθαρα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το unboxing της συσκευής.